Μεγάλη Παρασκευή βράδυ, Πατέρα Ευάγγελε, γιορτάζουμε το Μεγάλο Σάββατο. Μάλιστα. Ναι, έτσι πάει. Ήδη ο Χριστός είναι πεθαμένος, τον έχουν ζητήσει, τον πήραν, αυτό το ξένο, δώσμη τούτο το ξένο, τον πήραν, τον βάλανε στο μνημείο, σφραγίσανε τον τάφο, κλάψανε ό,τι ήταν να κλάψουν, και επειδή έπρεπε να προλάβουν να γυρίσουν προτού να δει ο ήλιος, γιατί απαγορευότανε να περπατήσουν τόσο, ήταν μεγάλο διάστημα, έπρεπε όταν είναι Σαββάτο έχουν δικαίωμα Σαββάτου οδών. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Για να πας στον τάφο του Χριστού από εκεί που ήταν οι Φαρισαίοι, ο ναός, και να γυρίσεις από τον τάφο του Χριστού, έκανες δρόμο που δεν το υπολόγισε το Σάββατο. Λέγανε ότι το Σάββατο απογορεύεται να κάνεις τόσο δρόμο. Πώς επέλεγε. Και όμως όταν βάλαν τους στρατιώτες να πάνε να φυλάξουνε, το νόμο δεν το τηρήσανε, ότι απαγορεύεται. Το πρώτο πρόβλημα ήταν μήπως και αναστηθεί και τους φύγει. Αλλά το ότι τους βάλανε να κάνουν ένα δρόμο που δεν γράφει μέσα το βιβλίο. Να... απογορευόταν να κάνουν τόσο δρόμο. Οι στρατιώτες που στείλανε για να φυλάξουν. Γιατί, τι επαύριον μετά την Παρασκευή, μέρα Σαββάτου Μαρτίου 24, συναχθέντες οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων παρεκάλεσαν αυτόν να ασφαλίσει τον τάφο του Ιησού έως τις τρίτης ημέρας, διότι καθώς έλεγαν οι Θεομάχοι, έχομεν υποψία μήπως οι μαθητές αυτού κλέψαντες διανυκτός το ενταφιαστέν αυτού σώμα, κηρύξωση έπειτα εις τον λαό, ως αληθινή την ανάσταση, ειν προείπεν ο πλάνος εκείνος δεν τη ζών. Και τότε έστει η εσχάτη πλάνη κύρων της πρώτης. Ταύτα υπόντες προς τον Πιλάτων, και λαβώντας την άδεια παρά αυτού, απήρθουν και εσφράγισαν τον τάφο. Έκαναν οδό δρόμο που απαγορευόταν βάσει του νόμου να περπατήσουν τόσο. Γιατί οι γυναίκες δεν πήγανε το Σαββάτο, διότι δεν μπορούσαν να πάνε, διότι αν πηγαίνανε, κάνανε δρόμο που δεν επιτρεπόταν να το κάνουν το Σάββατο. Γι' αυτό πήγανε το Σαββάτο προς την Κυριακή το πρωί. Αλλά ετούτοι οι ιερείς πατήσανε και αυτό για να πάνε. Αυτοί είμαστε. Είμαστε και κλάματα. Ενώ οι γυναίκες οι καημένες το τηρήσανε το Σάββατο. Ησύχασαν. Αυτοί δεν ησυχάσανε. Λοιπόν, και του τέστην φύλακες εκ των φυλασσόντων την πόλη στρατευτών, πήραν εκ τους φύλακες και πήγαν. Αυτό είναι το Άγιο και Μεγάλο Σάββατο που ο Χριστός σαββατίζει. Σαββατίζει σημαίνει κοιμάται, τεμπελιάζει. Υπάρχει το ωραιότερο δοξαστικό του κόσμου, είναι το Μεγάλο Σαββάτο το πρωί. Τούτο εστί το ευλογημένο το Σάββατο, αυτή η εστίνη της καταπαύσεως ημέρα. Ενή κατέπαυσαν ο Θεός από πάντων των έργων, ο Υιός του Θεού, από πάντων των έργων όν επίησε, σαββατίσα στην κατασάρκαν οικονομία. Είναι το δοξαστικό. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Εγώ άμα πεθάνω θέλω οι ψάρτες όταν θα με βάλουν στον τάφο, να μου ψάνουν αυτό το δοξαστικό. Μπορεί και να κάνω το μάτι μου έτσι, να τους χαιρετήσω, να τους ευχαριστήσω. Είναι πολύ ωραίο δοξαστικό αυτό. Θεέ μου, το ωραιότερο δοξαστικό. Και εμένα μου έκανε μία χάρη ο Θεός όταν πήγα στον Πανάγιο Τάφο και ήμουν αλληλικός, μετά την αφή του Αγίου Φωτός, και άναψαν και πήραν οι χριστιανοί και φύγανε. Και μετά αρχίζει η λειτουργία, ο εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου. Έχει τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Και δεν υπήρχαν ψάρτες. Αυτός που είναι πατριάρχης τώρα λειτουργούσε τότε ως επίσκοπος. Βγαίνει και μου λέει, εσείς κύριε ψάρνετε. Λέω ναι. Μπορείτε να πείτε το δοξαστικό αυτό. Μπορώ. Δεν ξέρω καταλαβαίνεις. Κοντζάμι Ιερουσόλυμ. Τόσοι ψαρτάδες μου έκανε ο Χριστός την τιμή να ανέβω και να ψάρνω χωρίς να μην ξέρω κανένας. Να ψάλλω το δοξαστικό για το οποίο ζω. Κοίταξε τι λέει. Ο Χριστός ξάπλωσε και σαββάτισε. Έκανε δηλαδή τεμπελιά. Τεμπέλιασε. Και κατέπαυσε από πάντων των έργων όν επίσης. Ό,τι έργο έκανε τότε σαββάτισε. Γιατί ανακαίνισε τη φυσιολογία, τη κτήση. Και του επέτρεψε στον εαυτό του να ξαπλώσει. Και σαββάτισε. Σαββατίσας, την κατά το Σάββατον οικονομία. Έκανε μια οικονομία και πέθανε. Δεν ήταν να πεθάνει. Μπορούσε να πει ποιος διάολο. Δεν πας στο διάολο από εδώ πέρα διάολο. Μπορούσε να το πει. Δεν το έκανε. Σου λέει όχι.
τους αγαπάω και θα πάω να σε απαντήσω, θα πεθάνω μαζί τους. Και θα μπω στον τάφο, θα πάω να τους βρω. Κατεβώ, πού είναι, στον Ιορδάνη, πήγα, δεν τους βρήκα. Πού είναι, στην Ιερικό, δεν τους βρήκα. Πού είναι, στην Νεκρά Θάλασσα, δεν τους βρήκα. Πού είναι, στον Άδη, εκεί θα πάω να τον βρω. Το πρόβατο το χαμένο είναι. Οι πεθαμένοι που δεν πιστεύανε είναι το πρόβατο χαμένο. Άφησε τα έτσι. Υπάρχει στενοκοπιά, στενοκεφαλιά. Γιατί να μην πάει, πήγε κάτω να το δει. Λοιπόν, και αυτό είναι και σαβατίζει. Και στον Άδη κάνει, τον κάνει άνω κάτω. Και εκεί πιστεύει ο Αλέξανδρος, πιστεύει ο Αριστοτέλης, πιστεύει ο Πλάτωνας, πιστεύουν όλοι αυτοί. Πιστεύει, δεν ξέρω αν είναι βουδιστές, ο Κομφούτσιος, αν υπήρχε, νομίζω ότι είναι πιο μετά. Καταλαβαίνεις, πιστεύουν όλοι αυτοί, ότι όλα τα ανοιχτοί νόες που έλεγαν ο Διογέννης ο Λαόντιος δεν τον πίστεψε. Μόλις τον είδε με ένα φανάρι, λέει, καλέ που είσαι, φου, ευρύκα άνθρωπο. Ο Διογέννης πρώτος, λένε ποιος φώναξε στον Άδη, εγώ σου λέω ότι φώναξε ο Διογέννης. Γιατί μόλις τον είδε, λέει, ποιο φανάρι, μωρέ, τι το έφερε το φανάρι, έκανε φου. Τελειώσαμε, δόξα σοι ο Θεός.